Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα λοιπόν ξανά και θα κάνουμε την αρχή με τον Χρήστο Μπουκόρο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Μαγνησία. Πήγατε εσείς ομοιομάδα στην Κρήτη, Ναι, καλησπέρα. Πήγατε για τον Μητσοτάκη Junior ή για τον Πρεσβύτερο? Νομίζω ο οφειλόμενος φόρος τιμής στον Πρεσβύτερο ήταν, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ήταν ένας τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που σημάδεψε την εποχή του. Και εν πάση περιπτώσει για τα όσα είχε πει, όσα είχε εκτιμήσει, όσα είχε προβλέψει, σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκε. Και ήταν ένας από τους τελευταίους της σχολής των μεγάλων Ελλήνων πολιτικών, όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω στην ανακοίνωση, τη συλληπιτήρια ανακοίνωσή μου, ότι είναι από τους πολιτικούς εκείνους που πήραν την Ελλάδα μετά το δεύτερο μεγάλο πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ως σωρό ελπίων και την παρέδωσαν ευρωπαϊκή χώρα. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες του σήμερα, η παραμορφωτική φακή του προβληματικού μας παρόντος δεν μπορούν να αλλοιώσουν αυτή την πραγματικότητα. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν πώς ήταν η Ελλάδα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πώς ήταν μέχρι τώρα, πριν την κρίση. Κατά συνέπεια, όσοι μηδενίζουν και λένε τι έγινε 40 χρόνια και 50, μάλλον είναι αδαείς ή υπηρετούν σκοπιμότητες. Εντάξει, υπήρξε και η ανάρτηση του Πολάκη που λέει ότι όλα τα μέσα αγιοποιούν τώρα τον Μητσοτάκη για να πάρουν λεφτά από το γιο του. Καλά, να σας πω κάτι. Δεν θέλω έτσι να συζητώ για δημόσιες τοποθετήσεις χαμηλού επίπεδου. Και εν πάση περιπτώσει, οι οφειλόμενοι... Κάτι νιώθετε όμως για αυτό που ακούτε ή διαβάζετε. Δεν θέλω να γνωστοποιήσω τα αισθήματά μου, γιατί πραγματικά δεν κάνει καλό στο δημόσιο λόγο. Μας εξοργίζουν, είναι αλήθεια, όχι ως πολιτικούς, ως ανθρώπους, τέτοιου είδους δημόσιες παρεμβάσεις όταν μιλούμε για νεκρούς. Από αρχαιοτάτων χρόνων σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, ο νεκρός ήταν υπόθεση που, αν θέλεις, όλες οι οφειλόμενες και οι απαιτούμενες τιμές στο πρόσωπο του εκλειπώντος ήταν αδιαπραγμάτευτες. Είναι ιερή κατάσταση, η συγκεκριμένη κατάσταση, και εν πάση περιπτώσει χώρος για αντιδικίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντα υπάρχει, και δεν ήταν βεβαίως μόνο η ανακοίνωση του προαναφερθέντος Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ήταν και άλλα που είδαμε στη δημόσια σφαίρα συζήτησης, τα οποία σοκάρουν. Εντάξει, τώρα μια βόλτα στο ίντερνετ θα έβλεπες πολλά πράγματα. Εντάξει, λες και από όχι κατά ανάγκη, από πολιτικό προσωπικό. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροψυχία. Καλά, το ζήσαμε και τις προηγούμενες μέρες με την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Παπαδήμο. Άλλη περίπτωση αυτή. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη διχασμού, έχει ανάγκη ενότητας. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη μικροψυχίας, αλλά μεγαλοψυχίας. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη στήρας αντιπαράθεσης, αλλά δημιουργικού διαλόγου. Αν δεν το καταλάβουμε από αυτό, αυτό δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε ξανά, διότι λέγαμε και πριν με τους συναδέλφους ότι νιώθουμε ότι έχουμε σημάδια επανάληψης του καλοκαιριού του 2015. Για να ελαφρύνω λίγο ατμόσφαιρα ερχόμενος, είχα σκεφτεί να σου προτείνω να στείλεις ορισμένες γραβάτες στον Πρωθυπουργό, διότι το γούστο στις γραβάτες, το γούστο σου είναι εξαιρετικό, είναι πανθομολογούμενο αυτό. Ευχαριστώ. Αλλά μάλλον μάταιο θα ήταν κάτι τέτοιο, γι' αυτό, επειδή διάβασα τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου, πράγματι βλέπουμε τα σημάδια μιας νέας κρίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις λανθασμένες εκτιμήσεις τους και με τις υποσχέσεις τους. Χωρίς να έχουν υπόψη τους και πάλι τον συσχετισμό δυνάμεων και τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς να έχουν υπόψη τους το δυσάρεστο αλλά πραγματικό γεγονός ότι κάποιοι μας κοντράρουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόσχονται, κάνουν εκτιμήσεις κτλ. Και τώρα πάνε και πάλι για τα ελάχιστα, πάνε για μια κακή συμφωνία, την οποία πάλι θα περιφέρουν πανηγυρίζοντας, λέγοντας ότι πέτυχαν θαύματα. Και έχω την ευκαιρία, αγαπητέ Σωτήρη, να πω και το εξής. Το ζήτημα του χρέους είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πελώριο. Και είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας και πρέπει με εθνική ενότητα όλοι να το παλέψουμε. Δεν είναι όμως το μοναδικό θέμα και δεν είναι αυτό που προκαλεί καθυστέρηση στην οικονομία και προβλήματα στην κοινωνία σήμερα. Έχουμε προβλήματα υπερφορολόγησης. Έχουμε προβλήματα γραφειοκρατίας. Έχουμε προβλήματα έλλειψης επενδύσεων. Θα μπορούσαμε, αντί να αναγάγουμε σε μείζον ζήτημα το δημόσιο χρέος, να το διαχειριζόμαστε ενωμένοι, να επιχειρήσουμε σε ένα βάθος χρόνου να πετύχουμε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελάφρυνση του χρέους που όλοι τη θέλουμε και όλοι την επιδιώκουμε, αλλά παράλληλα να προχωρούν και οι υπόλοιπες υποθέσεις του κράτους που θα μας βγάλουν από την κρίση. Αντί να κάνουμε λοιπόν αυτό, η κυβέρνηση έχει αναγάγει το ζήτημα του δημοσίου χρέους και την επίτευξη μιας συμφωνίας τώρα ως ζήτημα το οποίο θα κρίνει την πορεία της χώρας. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα στρίμωγμα της χώρας στη γωνία που περιορίζει τις δυνατότητες να λύσουμε άλλα επίγοντα προβλήματα τα οποία με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε μια καλή συμφωνία για το χρέος. Δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι για μία ακόμη φορά λανθασμένη. Ο Πρωθυπουργός όμως, μια και είπε αυτό για τις γραβάτες, είπε φέση δεν θέλουν να φορέσουν. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Σαν αυτούς που φέσωσαν τη χώρα και τώρα εξαφανίζονται. Λέει. Αύριο μπορεί να μας πει και για Ζουρλομανδία, αγαπητέ Σωτήρη. Για το Πασόκ. Από τη γραβάτα πήγαμε στο φέση. Είστε εσείς, λέει, που φεσώσατε τη χώρα. Αύριο μπορεί να μας πει ότι εντάξει, ας μας φορέσουν και φέση, αρκεί να μην μας φορέσουν Ζουρλομανδία. Να μην μας φορέσουν Ζουρλομανδία. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έχει απολέσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας ο Πρωθυπουργός και αντί να σοβαρευτεί, δηλαδή να δει ποιες συμμαχίες θα κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να κάνει υποδείξεις στον κύριο Σόιμπλε, λες και θα τον ακούσει ο κύριος Σόιμπλε, ή να λέει προς τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μιλούν ανώνυμα, λες και οι πηγές οι ανώτατες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν χωρίς να έχουν συνομιλήσει ή να έχουν συνεννοηθεί με τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Δηλαδή βλέπουμε κάποια περίεργα πράγματα που δείχνουν ότι όχι μόνο δεν γνωρίζουν το συσχετισμό δυνάμεων, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα ενός ελάχιστου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των ανοιχτών ζητημάτων της χώρας. Τώρα, Χρήστο, αυτό που προκύπτει σαν διαρροή που πότε μαζεύεται, πότε απελευθερώνεται, είναι αν θα πάμε σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αν εσείς θα βάλετε πλάτη σε αυτή τη διαπραγμάτευση που μοιάζει να έχει πολλές δυσκολίες, δεν ήταν την επομένη το ίδιο πανηγυρικό κλίμα που ήταν πριν από το προηγούμενο Eurogroup, με τα αστιάκια του Πρωθυπουργού για το αν θα βάλει γραβάτα, ήταν τόσο σίγουρος ότι τα πράγματα θα διευθετηθούν. Εσείς έχετε λάβει αποφάσεις για το τι θα κάνετε, βεβαίως ως κόμμα είχατε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα, άρα δεν είναι, είναι βέβαιο ότι δεν συζητήθηκαν ερώτημα αυτά, πρώτο. Αλλά... Ερώτημα πρώτο. Ποιος σπατάλησε για μία ακόμη φορά το χρόνο? Σύμφωνα, αλλά τώρα είμαστε πρώτη εξόδου με πολύ κοντινό ορίζοντα το επόμενο γύρο. Ερώτημα δεύτερο. Έκανε ξεκάθαρη δήλωση ο Κυριάκος ότι το ζήτημα του χρέους είναι εθνική υπόθεση και ότι εν πάση περιπτώσει επιζητούμε όλη μια θετική συμφωνία? Ερώτημα τρίτον. Πότε η κυβέρνηση έδειξε διάθεση συνεργασίας? Ερώτημα τέταρτο. Οδηγούν όλες οι επιλογές και όλες οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης στο διχασμό και όχι στην ενότητα? Και θα μπορούσα να αραδιάσω, επίτρεψέ μου την έκφραση εδώ, πάρα πολλά ερωτήματα. Το θέμα εδώ δεν είναι τι λέμε. Όταν η χώρα είναι στριμωγμένη στη γωνία, το θέμα είναι τι κάνουμε. Και η κυβέρνηση υπηρετεί μια λανθασμένη στρατηγική. Και γιατί είναι λανθασμένη αυτή η στρατηγική? Γιατί με υποθέσεις που κρίνονται στο εξωτερικό επιχειρεί να εξυπηρετήσει τις εσωτερικές της πολιτικές ανάγκες. Δεν γίνεται έτσι. Τα θέματα αφορούν τη χώρα. Δεν αφορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις, πρέπει να μην διχάζει, πρέπει να εκπονήσει σχέδιο καλύτερο και να το υπηρετήσει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Και αυτά που λέω δεν είναι γενικές προσεγγίσεις. Όταν φτάνεις στο τελευταίο Eurogroup πριν τη δόση, πριν τις υποχρεώσεις σου και δεν έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μια εναλλακτική λύση και δεν θέτεις σε κίνδυνο και πάλι την οικονομία και την κοινωνική ηρεμία, δεν μπορείς να λες ότι ζητάω βοήθειες που έτσι κι αλλιώς σου έχουν δοθεί απλόχερα. Ήταν τόσο ξεκάθαρη η δήλωση του Κυριάκου που δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Τι άλλο σήμερα να κάνει ένας άνθρωπος? Αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να πει δεν μπορώ και να πάει ο πρόεδρός μας να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη, τι να κάνουμε? Ένας άνθρωπος που επέμενε από την πρώτη στιγμή αυτών των 2,5 ετών να συνεννοηθείτε τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μεγάλες δυνάμεις και να συγκυβερνήσετε, ο Βασίλης Λεβέντης, τον άκουγα λίγο πριν από ραδιοφωνικές του δηλώσεις να λέει πως πρέπει να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Εσείς το λέτε έτσι ευθέως?
Κοιτάξτε, ότι πρέπει ο να Λεβέντης... ή στο μετέχνιο που είναι τα πράγματα θα ήταν επιζήμιο. Εκτιμώ ότι ο κύριος Λεβέντης κατανόησε ότι είναι μάταιο να ζητάς συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Γιατί, Σωτήρη, δεν θέλω να ρίχνω έτσι φωτοβολίδες. Αλλά το 2015 που βάλαμε πλάτη να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει συμφωνία, χωρίς να έχει εξειδικευτεί κανένας εφαρμοστικός νόμος, τι έλεγαν οι βουλευτές και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή? Μα και εσείς τα ψηφίσατε. Λες και δεν είναι αυτοί που είχαν ζητήσει βοήθεια προκειμένου να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την τεράστια κολοτούμπα του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα? Είναι αυτή η πολιτική συμπεριφορά που μπορεί να σφυριλατήσει την εθνική ενότητα? Τι λέγανε για 2,5 χρόνια? Εμείς βάλαμε πλάτη για ένα ξεκάθαρο πράγμα. Για να διασωθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και η παραμονή στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Και εκείνοι μικρόψυχα και μικροπολιτικά επί 2 χρόνια μας λέγατε και εσείς τα ψηφίζατε. Λες και ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν γνωστός από τον Αύγουστο του 2015. Ενώ ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 και κατέστρεψε κόσμο. Κατέστρεψε κόσμο, πραγματικά. Μας λέγανε και εσείς τα ψηφίσατε. Είναι μες στις υποχρεώσεις μας. Εμείς ψηφίσαμε το γενικό πλαίσιο, την εξειδίκευση μέσω των εφαρμοστικών νόμων. Έχει απόλυτη την ευθύνη η κυβέρνηση. Γι' αυτό και δεν τους ψηφίσαμε στη συνέχεια. Το ακούγατε και στον κόσμο αυτό, σαν επιχείρημα? Ναι, σε ένα μέρος, ναι. Σε ένα μέρος του κοινού. Επειδή γινόταν αυτή η σπέκουλα που περιγράφεις. Ναι, βεβαίως. Η σπέκουλα από ψηλά έφτανε και χαμηλά. Πάντα φτάνει. Δεν επέδειξε μια σοβαρότητα να εκτιμήσει την πλάτη που βάλαμε τότε και να πει, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε πιο σοβαροί στις προσεγγίσεις μας. Συνεχώς λειτουργούν έτσι. Αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι και το ζήτημα της συνεργασίας για τα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι και τα ζητήματα που έχουμε με τους εταίρους μας και οι διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Τα αντιμετωπίζουν με μια στενόκαρδη λογική που δείχνει μικρές πολιτικές δυνάμεις και μικρούς πολιτικούς, με μια στενόκαρδη λογική και πάντα για εσωτερική κατανάλωση. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν προσφέρονται ούτε για μικροκομματική εκμετάλλευση, ούτε για εσωτερική κατανάλωση. Προκαλούμε τώρα ζημιά στη χώρα όταν λειτουργούμε έτσι. Βεβαίως, υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου που απλώς τους σημερινούς τους κατατάσσει στο μια από τα ίδια. Δεν βλέπει και μεγάλες διαφορές από αυτό που κάνατε εσείς. Σου λέει και αυτοί ήρθαν να κόψουν συντάξεις, ήρθαν να μας δυσκολέψουν, να κάνουν φοροεπιδρομή, αλλά τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Πώς θα διακρίνει κάποιος αν εσείς πια είστε καλύτεροι, να πω, αποτελεσματικότεροι, έχω να πω? Έχω μια διαφορετική άποψη, η οποία εδράζεται στη λογική. Εδράζεται στη λογική και αποτυπώθηκε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και ξεκινάω από το τέλος. Στην τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 40% θεωρεί τα μνημόνια Τσίπρα Καμένου πιο επώδυνα από όλα τα προηγούμενα. Και γιατί τα θεωρεί έτσι, αγαπητέ Σωτήρη? Γιατί πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λέω από την πρώτη μέρα που οι πολίτες μου έκαναν την τιμή να με στείλουν στη Βουλή. Ότι όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά, λειτουργούν αθρηστικά. Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος να σκίσει τα μνημόνια. Όταν έρχεται και πάνω στα προηγούμενα 2 μνημόνια προσθέτει άλλα 2, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πόνος που προκαλείται είναι πολύ μεγαλύτερος και το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν αφαίρεσε κάποια από τα βάρη που πρόσθεσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα μνημόνια. Ημιμόνο υιοθέτησε όλα εκείνα με τη θεαματική κολοτούμπα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, του σύρμου, και προσθέτει και άλλα δικά του νέα υπέρμετρα βάρη. Αυτό λειτουργεί αθρηστικά, δεν λειτουργεί αυτόνομα και ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν που το κατανοεί και ο πλέον λογικός άνθρωπος, δεν το κατανοούν οι κυβερνώντες. Γι' αυτό και οι πολίτες λένε ότι το πιο επώδυνο μνημόνιο, παρότι και στην κυριολεξία είναι έτσι, γιατί περιέχει σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερες περικοπές, γι' αυτό χαρακτηρίζει τα μνημόνια, το τρίτο και το τέταρτο, γιατί τέταρτο μνημόνιο έχουμε, των κυρίων Τσίπρα Καμένου, πιο επώδυνα ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο Μπουκόρο. Πολύ καλό τριήμερο. Που ξέρω ότι θα είναι γεμάτο, έτσι. Έχουμε υποχρεώσεις, δεν σταματάμε ούτε το τριήμερο. Να περάσετε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε, Χρήστο.